Αρχικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εργαζόμενους απεργούς της Μαλαματίνα για την πρόσκλησή τους να γίνει η σημερινή σύσκεψη, η οποία και θεωρούμε ότι είναι μια πρωτοβουλία στη σωστή κατεύθυνση, ώστε να ενώσουμε τις φωνές μας και τα αιτήματά μας από χώρους που βιώνουν ομαδικές απολύσεις. Και για μία ακόμη φορά να μεταφέρουμε την αλληλεγγύη μας στον πολύμηνο Παλικαρίσιο απεργιακό αγώνα που δίνεται, ο οποίος μας γεμίζει με δύναμη και μας δίνει κουράγιο και για το δικό μας αγώνα. Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και από ό,τι φαίνεται έχετε στριμώξει για τα καλά την εργοδοσία, γι' αυτό και προχώρησε στις δύο εκδικητικές συνδικαλιστικές απολύσεις, θέλοντας να περάσουν και αυτή το δόγμα: όποιος δεν συμμορφώνεται, απολύεται, διώκεται. Μεταφέροντας έτσι και μία πείρα από τη συνδικαλιστική δίωξη που δέχτηκε το συνδικάτο μας κάποιους μήνες πριν, διώκοντας εμένα, η εργοδοσία, θέλω να σημειώσω τρία βασικά πράγματα που ανάγκασαν και βοήθησαν στο να ακυρωθεί στην πράξη συνδικαλιστική απόλυση. Πρώτον, αποκαλύψαμε σαν σωματείο με τις ανακοινώσεις μας και τις δράσεις μας σε όλο το λαό ποιος είναι ο λόγος της συνδικαλιστικής δίωξης, ότι δηλαδή ήθελαν να χτυπήσουν τη συλλογική οργάνωση των εργαζόμενων που μόλις είχε γεννηθεί και διεκδικούσαμε καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, θέλουν να μας τρομοκρατήσουν και να μας φοβήσουν ώστε να σταματήσουμε να διεκδικούμε. Αποκαλύψαμε επίσης το ρόλο όλων των κυβερνήσεων που νομοθετούν διαχρονικώς για τα συμφέροντα των μεγαλοεργοδοτών, όπως και ο νόμος Χατζηδάκη που αξιοποιήθηκε στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος βέβαια πήρε τη σκυτάλη από άλλους αντεργατικούς νόμους. Δεύτερον, η αλληλεγγύη που εκφράστηκε από την πλειοψηφία των μεταλλορύφων με διάφορους τρόπους, και το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που ξεδιπλώθηκε από όλη την εργατική τάξη, φτάνοντας ακόμα να μας στείλουν επιστολή και από συνδικαλιστική οργάνωση της Ινδίας. Τρίτον, οι κινητοποιήσεις που οργανώσαμε έξω από κάθε αίθουσα δικαστηρίου επιθεώρησης εργασίας σε όποιον εκδικαζόταν η υπόθεση. Ακόμη, το συλλαλητήριο που οργανώθηκε στις 30 του Σεπτέμβρη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τα ταξικά εργατικά σωματεία, οι αυτοκινητοπορίες, οι παραστάσεις διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας που έκανε η Ομοσπονδία και εδώ στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης που κάνανε τα εργατικά σωματεία και οι εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς ώστε να φτάσει παντού πλατιά το τι έχει συμβεί. Όλα αυτά μαζί λοιπόν ανάγκασαν ακόμα και τη δικιά τους αστική δικαιοσύνη να ακυρώσει την απόλυση. Τώρα, πηγαίνοντας στα δικά μας, οι 92 που δουλεύαμε και απολυθήκαμε από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας Ελληνικός Χρυσός, δουλεύαμε εκεί για τουλάχιστον 3,5 χρόνια. Οι δύο εταιρείες έληξαν τη μεταξύ τους σύμβαση έργου και η Edilmac, ο εργολάβος, μας ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ότι σταματάει και επειδή δεν έχει άλλο project στην περιοχή και γενικά στην Ελλάδα, θα μας προτίθεται να μας απολύσει όλους. Με αυτές τις εξελίξεις μπήκαν μπροστά μας δύο βασικά καθήκοντα. Πρώτον, να κατοχυρώσουμε ότι οι εργαζόμενοι θα αποζημιωθούν πλήρως από τον εργολάβο, πράγμα το οποίο το πετύχαμε ήδη στη διαδικασία της διαβούλευσης και με αυξημένη επιπλέον αποζημίωση. Δεύτερον, ότι επειδή το έργο που δουλεύαμε δεν έχει ολοκληρωθεί, ίσα-ίσα έχει τουλάχιστον 30 χρόνια ζωής, όπως οι ίδιοι λένε, θεωρήσαμε δίκαιο να απευθυνθούμε στην Ελληνικός Χρυσός για να μας απορροφήσει η ίδια. Η Ελληνικός Χρυσός όμως παρόλα αυτά δεν δέχεται μέχρι και σήμερα να μας συναντήσει, παρόλο που την έχουμε καλέσει αρκετές φορές σε συνάντηση. Με την ενέργειά της να διακόψει τη σύμβαση, πέταξε στον δρόμο 90 εργαζόμενους και δεν τους ένιωξε καν να μας δώσουν κάποιες εξηγήσεις, να μας πούν τέλος πάντων τι σκοπεύουν να κάνουν με όλους εμάς. 90 εργαζόμενοι που ζούσαν από το μεταλλείο, τις οικογένειές τους, δεν τους κάει και καρφάκι τι θα απογίνουν. Απλά ανακοίνωσαν μια λήξη σύμβασης έργου με έναν εργολάβο. Επειδή, όπως είπαμε, το έργο θα συνεχιστεί από την ίδια την Ελληνικός Χρυσός, όπως η συγκεκριμένη εργασία που κάναμε εμείς, από την ίδια την Ελληνικός Χρυσός, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί, ζητάμε και νομίζουμε δίκαια να απορροφηθούμε
στην Ελληνικός Χρυσός. Το αίτημά μας αυτό γίνεται ακόμα πιο δίκαιο αν σκεφτεί κανείς ότι την ίδια στιγμή που εμάς μας πετάξαν στον δρόμο, αρπάξαν 680 εκατομμύρια ευρώ από ελληνικές τράπεζες για την ανάπτυξη της επένδυσης, όπως είπανε. Ακόμη την ίδια στιγμή οι τιμές των μετάλλων που εξορίσσονται στα μεταλλεία της Ελληνικός Χρυσός είναι στα ύψη και κατά συνέπεια οι τσέπες των μετόχων ξεχυλίζουν από χρήμα. Τέλος, είναι ανίκουστο πέρυσι να ψηφίζεται η νέα επενδυτική συμφωνία της εταιρείας με το ελληνικό δημόσιο, όπου η εταιρεία σε χοντρές γραμμές τα πήρε όλα και τσάμπα, και με το πρόσχημα, τότε λέγαν όλοι, κυβέρνηση και εταιρεία, ότι θα ανοίξουν 3.000 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας, καλοπληρωμένες κτλ. Αντί αυτού, ξεκίνησαν με απολύσεις και δεν είμαστε οι πρώτοι. Πέρυσι το καλοκαίρι, απολύσεις στην Εργολαβική Εταιρεία Τεχνοχημική, Ελληνικά Λατομεία, περίπου 60 εργαζόμενοι στο σύνολο. Και τώρα εμείς, και ποιος ξέρει ποιος άλλος θα παρακολουθήσει, τώρα που έχει ανοίξει και η όρεξή τους. Και τότε διαμαρτυρηθήκαμε για τις απολύσεις και ζητήσαμε το ίδιο ακριβώς αίτημα που ζητάμε και σήμερα, να απορροφηθούν οι συνάδελφοι από την Ελληνικός Χρυσός, παρόλο που οι συνάδελφοι τότε δεν ήταν μέλη του σωματείου μας, και καλέσαμε και τα σωματεία τα επιχειρησιακά της Ελληνικός Χρυσός να συντονίσουμε τον αγώνα μας, να οργανώσουμε τον αγώνα των συναδέλφων, αλλά εκείνοι μας αρνόησαν. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Η διοίκηση των σωματείων μας λέει ότι ήσασταν εργαζόμενοι σε εργολάβο με ημερομηνία λήξης. Λες και είμαστε γάλατα σε ράφια σούπερ μάρκετ και απλά έληξε η προθεσμία μας. Το σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός, γνωστό όπως το έχει εξαγγείλει, λίγο μετά τη συμφωνία με τον στρατηγικό οδικό χάρτη 2021-2024 που έβγαλε, είναι να μειώσει το εργατικό κόστος με κουτσουρεμένα μεροκάματα για τους εργάτες, αυξάνοντας το καθεστώς των εργολαβιών, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τα μεροκάματα των εργαζόμενων που δουλεύουν εκεί. Σε αυτό το σχέδιο πρέπει να αντισταθούμε όλοι με τα λωρίχη. Το χρωστάμε στην αξιοπρέπειά μας και στον εαυτό μας και στα παιδιά που θα δουλέψουν στο μεταλλείο, να μην φτάσουν στο σημείο να μπαίνουν μέσα στην υπόγα να δουλεύουν για 3.60 και σε άθλιες συνθήκες εργασίας. Μια εταιρεία που τα έχει πάρει όλα αυτά, είναι το αυτονόητο, το ελάχιστο και το δίκαιο να απορροφηθούμε οι απολυμμένοι στην Ελληνικός Χρυσός. Έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση και το Υπουργείο που παίζουν τους ανήξερους και κάνουν πως δεν ακούν το αίτημά μας. Έχουν τεράστιες ευθύνες όσοι το παίζουν ότι είναι στο πλευρό μας και δεν παίρνουν ξεκάθαρη θέση στο αίτημά μας, παίζοντας τα πολιτικά τους παιχνίδια στις πλάτες των εργαζόμενων και των οικογένειών τους. Καλούμε τώρα όλους όσους μας χτυπάνε την πλάτη να αφήσουν τις αοριστίες και να στηρίξουν το δίκαιο αίτημά μας. Την απορρόφηση των απολυμμένων της Edelmag στην Ελληνικός Χρυσός. Είναι ένα ξεκάθαρο και κρυστάλλινο. Από εδώ σήμερα να καταλήξουμε σε κάποιες κοινέ δράσεις που μπορούμε όλοι μαζί, ενωμένοι οι εργαζόμενοι, να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε, ώστε να αποκτήσουν τα αιτήματά μας και διεκδικήσεις μας ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Γιατί συντονισμένα και οργανωμένα έχουμε μεγαλύτερη δύναμη, μπορούμε να ασκήσουμε μεγαλύτερες πιέσεις για να πετύχουμε τη νίκη. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει όλοι μαζί, όπως είπε και ο πρόεδρος της Μαλαματίνα, να συμμετέχουμε στη σύσκεψη μεθαύριο την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, μπροστά και στην πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη, για να συντονίσουμε τον αγώνα μας και να κλιμακώσουμε τη δράση μας.